Γεια σας άρχοντες. Βιτρίνες. Και φύγαμε. Ξυσματάρα σήμερα. Ήρθε η ώρα να ρίξω με το πούμα που έφτιαξα το ξηράφι, που ακόνησα. Αυτή είναι η θήκη του, βασικά το έχω βγάλει έξω. Το έχω πλύνει και το έχω καθαρίσει. Μια ωραία θηκούλα η πούμα. Ξύλινη. Ωραίο πράγμα. Και μάλιστα, να σου πω την αλήθεια, μυρίζει σανδαλόξυλο, δεν ξέρω αν είναι από σανδαλόξυλο ή από τι ξύλο είναι. Πάντως μυρίζει έτσι, σαν σανδαλοξυλέ μυρίζει το άρωμα της θήκης. Φοβερό πράγμα. Ναι. Ωραία θηκούλα η πούμα. Τα πούμα τα ξηράφια. Το ξηράφι είναι αυτό εδώ, όπως είδατε και στο ακόνισμα. Το 88άρι. Το 88άρι, η κανόνη του Ρόμελ. Πώς ήταν η ταινία, το 88 ήταν. Τέλος πάντων. Made in Germany from Best Puma Steel, γράφει εδώ. Από την άλλη μεριά έχει το λογότυπό της, Puma 88. Ένα ωραίο έτσι σχεδιάκι επίσης. Και από εδώ και από εκεί. Έχει πάνω κάτω πιασίματα, κρατήματα, αυτά τις γραμμούλες, πώς τα λένε, τα jimps στα αγγλέζικα, στα ελληνικά, μακάρι να ξέρω πώς τα λένε αυτά τα σαγρέ, δεν ξέρω, όχι, τι σαγρέ, δεν ξέρω, τέλος πάντων, γρίλια, εγώ θα τη λέω γρίλια, έχει γρίλια πάνω κάτω, για να, όταν το τσακώνεις έτσι να μην γλιστράει. 4-8 ξηράφι, το ακόνισα όπως είδατε με και οι σκάλες του με το λογότυπο της, το Puma. Το ακόνισα με τη Sapton τις πετρούλες όπως είδατε. Το έχω τελειώσει με τη 12άρα που κάνει πάρα πολύ ωραίο γυάλισμα η 12άρα η Sapton. Θα το στροπάρω και λίγο και τώρα, το έχω στροπάρει αλλά ας το ρίξω έτσι με μερικές ακόμα, δεν παθαίνει τίποτα. Στροπάρισμα είναι. Ναι. Λοιπόν. Οπότε είμαστε έτοιμοι για ξούρα κατευθείαν. Η υπόλοιπη διαρρύθμιση ξυρίσματος. Επειδή μύριζε έτσι σανδαλοξυλέ η θήκη, θα πάω προράσω κρεμούλα σανδαλόξυλο σήμερα. Ωραίο πράγμα. Τρομερό άρωμα. Ένα από τα ωραίτερα αρώματα, σανδαλόξυλα. Επίσης είναι η προράσου. Σήμερα θα πάμε την κρεμούλα και όχι με τον μπολ. Γιατί η κρεμούλα της προράσου, οι κρεμούλες της γενικά μου αρέσουν έτσι λίγο πιο πολύ στην ολισθηρότητα από τα μπολάκια. Από το σαπουνάκι στο μπολ. Τι άρωμα, τρομερό. Γι' αυτό θα παίξω μπαλίτσα με κρεμούλα σήμερα προράσου και όχι μπολ. Θα πάω παρέα με, εννοείται, επειδή είναι φαλτσετικό πρισεϊβάκι προράσου. Έλα ρε. Κρεμούλα, σανδαλόξυλο επίσης. Πινελάκι. Θα παίξω μπαλίτσα με το γκλόουν εδώ, άλογο, άσπρο αλόγατο. Κλόουν και αυτοσεϊβάκι θα σβήσω με προράσο μπαλμάκι. Επίσης σανδαλοξυλή ολέ. Προράσο μπαλμάκι. Πάω να μουλιάσω φάτσα να κάνω έτσι περσεϊβάκι και επιστρέφω. Αδέρφια, επέστρεψα, έκανα πρισεϊβάκι. Έβαλα εδώ κρεμούλα, προράσω. Το αλογάκι τώρα το βούτυξα στο νερό, έτσι μέχρι να κάνω πρισεϊβ και αυτά. Εννοείται δεν θέλει κανένα.
καλαμούριασμα τρελό. Αλόγατο είναι. Μαλακό είναι. Για να δούμε και το πούμα. Το πούμα είναι, λέει, είναι ένας τρελιάρης που το φτιάχνε τα πούμα, μια οικογένεια βασικά. Lauter Jung, κάπως έτσι στα γερμανικά, δεν θυμάμαι πώς τον λέει το τρελιάρη, την προφορά, πώς προφέρεται. Lauter Jung. Την πούμα βασικά, την εταιρεία, το λογότυπο, το ίδρυσε το 1920. Αλλά η εταιρεία είναι από πριν. Αυτός ο τρελιάρης, ο Lauter Jung, είναι από το 1760 τόσο, κάπου πολύ παλιά. Και πριν από το 1920, πριν τα πούμα, έβγαζε πάλι ξηράφια, αλλά τα έλεγε Lauter Jung and Sohn, που είναι Lauter Jung και Ιός στα γερμανικά, και Sohn και Ιός. Μου φαίνεται το Sohn στα γερμανικά είναι Sohn. Όχι ζώων, το ζώων που λέμε εμείς. Ζώων σκέτο, με ένα, με όμικρον. Πώς λέμε, Νταλαβέρης και Υιός, κάπως έτσι. Ο Lauter Gunnenson έβγαζε ξηράφια, έγραφε Lauter Gunnenson και είχε βγάλει Tiger, τα έλεγε Tiger στην αρχή μου φαίνεται. Είχε βγάλει με σήμα την τίγρη. Είχε βγάλει κάτι ξηράφια με σήμα την Ιένα, με σήμα ένα μπάνθυρα. Έτσι είχε αλλάξει και μετά το 1920 έκανε το λογότυπο το Πούμα. Άρχισε δηλαδή να τα λέει Πούμα. Και μάλιστα ένας ωραίος τρελιάρης είχε βάλει μια φωτογραφία και έλεγε ότι για να δεις το πόσο, γιατί αυτό δεν ξέρω τι χρονολογία είναι, αυτό που έχω εγώ. Μακάρι να ξέρω τι χρονιά είναι. Λοιπόν, εδώ είμαι έτοιμος εγώ κομπλέ. Μαργκούλα ωραία, όλε. Κάτσε να βρω έξω φάτσα. Και έλεγε, είχε βάλει όλα τα λογότυπα που είχε τα πούμα τόσα χρόνια. Και έλεγε ότι όσο πιο λεπτομερέστατο είναι το πούμα, το λογότυπο, τόσο πιο παλιό είναι το ξηράφι. Προς το 20 δηλαδή, από το 1920 και πέρα. Επίσης κάπου διάβασα ότι η Πούμα υπάρχει ακόμα και σήμερα. Αυτή η εταιρεία, ο Lauter Jung & Sohn. Δεν ξέρω βέβαια αν υπάρχει. Γιατί έβγαζε και μαχαίρια. Ως συνήθως δηλαδή οι περισσότεροι κατασκευαστές τότε δεν φτιάχνανε μόνο ξηράφια. Εντάξει, ήταν άλλοι που φτιάχνανε μόνο ξηράφια, αλλά ήταν άλλοι που φτιάχνανε πολύ πράγμα. Μαχαίρια, κουτάλια, πυρούνια. Δεν συμμαζεύεται. Ένα νεράκι λίγο. Λίγο νεράκι. Ναι, θα βάλω τα λογότυπα, μια φωτογραφία που τα βρήκα. Έτσι από τα πρώτα πούμα λογότυπα μέχρι το... Αυτό δείχνει, αυτό το λογότυπο που έχω εγώ, αυτό το πούμα που έχω εγώ. Μισό, κάτι μπήκε στο μάτι. Πρέπει να είναι από τα τελευταία του μάλλον. Αν ισχύει αυτό που λέει ο τρελιάρης, ότι ανάλογα το λογότυπο πάει και η χρονιά. Δηλαδή σίγουρα δεν πρέπει να είναι αυτό το 920. Εντάξει, κάποιοι άλλοι λέγανε ότι γράφανε. Διάβασα ότι λέει τα πούμα κανονικά, τα original πούμα. Είναι, λέει, με μαύρες σκάλες. Τώρα εγώ πιστεύω ότι ίσως παλιότερα τα έβγαζε με μαύρες και μετά κατά τη διάρκεια των χρονών άλλαξε και σκάλες. Γιατί αυτό το λογότυπο εμένα που έχει είναι το πούμα, γράφει πούμα και έχει έτσι μια σαν γραμμή, τι έχει. Όχι, έτσι έχει ένα πλαίσιο το, η λέξη πούμα, έτσι με αυτό το ρόμβο. Τώρα ανάθεμα και μακάρι να ξέρω τι χρονιά είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, και οι σκάλες στο μένα δεν είναι μαύρες, έχουν βέβαια το λογότυπο το πούμα, αλλά είναι αυτές οι, έτσι, οι κυτρινιάρικες. Ο Θεός και η ψυχή του.
Αυτά διάβασα στο ίντερνετ. Λοιπόν, για να δούμε. Για να δούμε και το πούμα. Τα γένια είναι 2 ημερών. Πολύ γλυκό ξεράφι. Μπράβο. Ρε το πούμα. Καλά λένε ότι είναι. Έφυγε η μάρεγκα. Εντάξει, το παράκανα και εγώ γιατί αυτό είναι 4-8, δεν έχει πολύ χώρο για να κρατάει τη μάρεγκα. Σαν κάποια ξηράδια 6-8 π.χ. Ωραίο. Είχα διαβάσει αρκετά καλά λόγια για το πούμα. Είναι έτσι γλυκά ξηράφια. Πάω στο δεύτερο χέρι επειδή είναι προράσο, μην κάνω τα ζανιές. Ναι, είχα διαβάσει αρκετά, αλλά δεν το περίμενα. Τόσο γλυκό. Μπράβο. Όντως είναι πολύ γλυκό ξηράφι. Ωραίο το πούμα. Έχω άλλο ένα πούμα. Κάποια στιγμή σε νιάρο κι αυτό γιατί θέλει λίγο και τσιλο ξεσκούριασμα θέλει. Όχι πολύ, δεν είναι του σκοτωμού σκουριασμένο. Έτσι έχει λίγο. Κάτι ψηλοθεματάκια τα έχει. Ρε το πούμα. Thank you.
Έχω αφήσει μερικά εδώ, βλέπω έχουν μείνει, αλλά δεν κυνηγάω την τύχη μου με το προράσο. Απειδή εντάξει, το προράσο εδώ π.χ. στεγνώνει, έτσι δεν είναι. Θέλει προσοχή με τα φαλιστατικά και τα σαβετικά, μην ξαναπάτε πολλές φορές από πάνω. Εγώ συστήνω γιατί. Εντάξει, το στεγνωματάκι του το προράσο. Δεν πειράζει. Και το δεύτερο χέρι, γι' αυτό υπάρχει. Πάμε, ξέρουμε. Έχω σφαχτεί με προβράσο με σαβέτα. Γι' αυτό είμαι προσεκτικός. Έχω πατήσει. Εντάξει, ξυρίζεσαι, δεν είναι ότι δεν ξυρίζεσαι με το προβρασάκι, αλλά θέλει προσοχή. Πέρασες μία έτσι δύο φορές, εντάξει μετά. Είναι αυτό που λέει ξέχνα το, μην ξαναπεράσεις, περίμενε. Πήγαινε στο άλλο χέρι. Ή αν έχει μείνει πράγμα, βάζεις λίγο μαρεγκούλα επίσης, πώς το λένε. Ξαναμαρεγκάρεις εκεί το σημείο. Δηλαδή μην το ρισκάρετε με. Θα έλεγα όπως είναι, χύμα. Αφού έχετε περάσει κάνα δύο φορές, γιατί μετά στεγνώνει το προβρασάκι. Αλλά το άτομο το πήρα σήμερα γιατί μου θύμισε το άρωμα σαν δαλόξυλο και λέω πω πω, σαν δαλόξυλάρα από άρωμα. Το προβρασάκι το άρωμα του είναι μούρλια. Το προράσο άρωμα. Απίστευτο. Ξεκινήσω από εδώ τώρα. Ναι, ωραίο, μπράβο το πούμε. Ευτυχώς ήρθε το δοντάκι του, το τσιπάρισμα. Ευτυχώς εξυφανίστη. Και δεν χρειάστηκε. Τελευταία δουλειά και εξυφανίστηκε. Σχετικά γρήγορα μπορώ να πω. Στο ακόνι δηλαδή στην πέτρα. Απ' την άλλη, αυτό το στέγνωμα που έχει το προράσο είναι βολικό να μην σου γλιστράει το χέρι όταν τεντώνεις από εκεί που έχεις περάσει. Οπότε βρήκαμε για ένα πλεονέκτημα.
Σου την έκανα εγώ. Την τζαχτινιά μου. Δεν πειράζει. Λίγο εδώ. Μας έκανα έτσι μια πινελιά εδώ γιατί... Ωραίος. Σκοπίζουμε. Ρε το πούμα. Ας πάω ξεβγάλω μια φάτσα. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο ξύρισμα. Γλυκύτατο. Γλυκή βραστό ήταν το ξύρισμα σήμερα. Πω πω, ωραίο πράγμα. Ε, το μπούμα. Μπράβο του. Μπαλμάκι. Προρασάρα. Πω, τέρμα. Τέρμα λέμε άρωμα. Έλα ρε. Δεν πέφτει. Α, τώρα έρθει. Τώρα. Δεν παίρνω πάρα πάρα πολύ. Γιατί... Πω, τι ωραίο όνομα. Προβασάρα. Ωραίο πράγμα. Τρελή απόλαυση σήμερα. Απίστευτο. Λοιπόν, αρχόντια. Πούμα. Πούμα ολέ. Μπορώ να πω ότι τα ξηράφια που έχω ξυριστεί μέχρι στιγμής που έχω τα φαλτσετικά σαπάκια και μη το πιο γλυκό ξύρισμα μου το έκανε το πούμα. Δεν το περίμενα να σας πω την αλήθεια τόσο γλύκα. Πάρα πολύ ωραίο ατσάλι. Σίγουρα είναι το λόγο ατσάλιου. Εντάξει δεν είναι θέμα ακονίσματος μόνο. Γιατί ακόμα με τις Σάπτον, αυτή τη σειρά που έχω κάνει, αυτό το progression που έκανα σε αυτό το ξηράφι, το έχω κάνει και σε άλλα ξηράφια. Δεν έχω βγάλει τέτοιο ξύρισμα γλυκό. Οπότε υπολογίζω ότι είναι τα τσάλι του. Και από ό,τι λένε και οι φήμες του στο ίντερνετ, συμφωνώ και εγώ με τις φήμες του, πούμα. Γλυκύτατον, γλυκύτατον. Ωραίο, ωραίο, διαμαντάκι μιλάμε το... Το πουμάκι, μπράβο του, δεν το περίμενα. Πολύ ωραίο. Αυτά αρχοντιά μου. Πάω καρφωτός τα για φρεντάρα. Έτσι όπως είμαι αρωματισμένος με τα σανδαλόξυλα. Ωραίο πράγμα. Λοιπόν, αυτά αδέρφια. Άλλη μια ξερισματάρα έλαβε τέλος. Σας χαιρετώ, χαίρεστε!